Γεια σας, φίλες και φίλοι, φιλοξενούμενοι της Μητρόπολης του Κόσμου. Καλησπέρα. Μέρες μνήμης ηρώων. Και συνήθως αυτούς τους θέλουμε συνδεδεμένους με το δαβάκι, τα παλικάρια του. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ήρωες, ίσως πιο κρυμμένοι. Ήρωες που δεν τους πιάνει το μάτι σου. Έλληνες ήρωες. Που ενδεχομένως δεν συγκεντρώνουν αυτά τα τυπικά χαρακτηριστικά, έτσι όπως θέλουμε εμείς, να είναι ένας τυπικός Έλληνας ήρωας. Ευθυτενής, ψηλός, έτσι ωραίος, λιγερόκορμος, Μέγας Αλέξανδρος. Εντάξει, ευθυτενής και λιγερόκορμος μπορεί να είναι, αλλά στο χρώμα λίγο να διαφέρει. Για παράδειγμα, Τσιγκάνος ήρωας. Ε? Τσιγκάνος που πολέμησε στο αλβανικό έπος ή πήρε μέρος στην εθνική αντίσταση. Πολέμησε στα βουνά. Και το ζήτημα είναι, ήθελε η ιστορία να τον εξορίσει. Ή μήπως οι ίδιοι οι τσιγκάνοι δεν έχουν ενσωματωθεί τόσο στην κοινωνία μας που να μπορούν να εντάξουν και τους ήρωές τους. Θα κάνουμε ένα μάθημα ιστορίας ή ένα σκάλισμα της ιστορίας. Βλέπετε εσείς και στην οθόνη μας τα τηλέφωνά μας. Ειδικά για αυτό το θέμα θέλουμε τις παρατηρήσεις σας και τις επισημάνσεις σας. Σήμερα ψάχνουμε την ιστορία. Ψάξαμε βαθιά. Ψάξαμε σε πολλά σημεία της Ελλάδας, στην Αθήνα, στην Εύβοια. Για παράδειγμα, συναντήσαμε την ιστορία του περιβόητου Βασίλη Μήτρου. Ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, τσιγκάνου, στην Εύβοια, στην μάχη της Λαμπούσας. Και το προσωνύμιό του ήταν καπετάν Γύφτος. Γύφτος, έτσι το φωνάζαν. Όχι, Γύφτος. Μας μιλάει για αυτόν ένας συναγωνιστής του, αγωνιστής μη τσιγκάνος, ο Κώστας Απουτζής, ο περιβόητος Μπετόβεν. Ο Μήτρου είχε υιοθετηθεί από έναν παπά από την Κίνη. Τον είχε υιοθετήσει ο παπάς. Ο παπάς αυτός είχε έναν αδερφό, τον οποίον πήραν οι Γερμανοί και τον σκοτώσανε. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, το παιδί, μάλλον σαν μικρό που ήταν, θα πάω αντάρση να εκδικηθώ, ας πούμε, τον αδερφό του πατέρα του, υποτίθεται, που τον είχε υιοθετήσει. Ήταν 18-19 χρονών παιδί, ζωηρό παιδί. Έπαιρνε μέρος σε πολλές επιχειρήσεις. Ένα σημείο που ήταν και σημαντικό και ήμασταν μαζί είναι η ανατίναξη του εργοστασίου που έβγαζε το κάρβουνο στα Λιβέρη, στον Αγίο Λουκά. Εκεί είχαμε πάει πολύ, μαζί ήταν και ο Γύφτος. Έτσι τον λέγατε, Γύφτο. Ναι, Γύφτο τον λέγαμε. Δεν του κακοφαινότανε. Άμα τον έλεγε Γύφτο, έπαιρνε και το τραγούδι. Αυτός τραγουδούσε πάντοτε. Όταν ξεκινάγαμε από τις μάχες ή όταν τελειώναμε τη μάχη, αυτός είχε το τραγούδι πάντα, ας πούμε. Τραγουδούσε πάντα. Εκεί ανατινάξαμε το εργοστάσιο αυτό και κόψαμε την παροχή κάρβουνου που παίρνανε οι Γερμανοί για τα τρένα. Εκεί ο Γύφτος. Εγώ ήμουν απ' έξω βέβαια και φύλαγα, γιατί από πάνω είχαν τα πολυβολία αυτή. Και φύλαγαμε πως έρθει το περίπολο να το χτυπήσω, ώστε να βρουν ευκαιρία Έλληνα να βγουν από μέσα. Έβαζε και αυτόν άρκες εκεί με το φυτίλι και τα λοιπά, και ένα φυτίλι δεν έπαιρνε φωτιά. Και του λέει ο άλλος δίπλα, «Ρε Βασίλη, τι κάνεις, θα μας αντινάξει τον αέρα, τα άλλα πήραν φωτιά γι' αυτό δεν παίρνει. Θα το ανάψω κι αυτό», λέει ο Βασίλη. Και το άναψε κι αυτό. Υπήρχαν τότε οι συνδίκες, καπετάνιος και στρατιωτικός. Και οι δυο αυτοί που είχαμε το τάγμα που ήμασταν κι εμείς, ήταν εξαδέρφια πρώτα αυτοί. Αυτοί ήταν οι οργανωτές της μάχης της Λαμπούσας, η οποία έγινε στις 4 του Σεπτέμβρη, ημέρα Κυριακή. Όπως πηγαίναν προς το τέλος της μάχης, ο Βασίλης του σωθήκανε τα πυρομαχικά από το αυτόματο και παίρνει ένα όπλο από κάτω, από τους σκοτωμένους, γερμανικό όπλο. Και περνάει απέναντι από το χαντάκι, πήδησε και πέρασε απέναντι. Περνώντας απέναντι, βλέπει ένα Γερμανό που είχε σηκώσει τα χέρια για να παραδοθεί. Αυτό ήθελε τώρα να τον χτυπήσει τον Γερμανό. Τον σημαδεύει με το όπλο, αλλά το όπλο δεν ξέρω, έπαθε μπλοκή και δεν πυροβολήθηκε. Ο Γερμανός, βλέποντας ότι δεν τον σκοτώσει,
τράβηξε το αυτόματο και τον πήρε 9 ρηπή εδώ, έζησε κανένα 2 μέρες. Πολιτική συνείδηση είχε, επίγνωση τη συμμετοχή του σε αυτόν τον αγώνα. Ήταν συνειδητή επιλογή ή ήταν μια παράτρομη πράξη μιας εκδίκησης. Ήταν πολιτική πράξη. Νεαρός πατριωτισμός μάλλον ήταν. Νεαρός πατριωτισμός. Ενώ ένα μεγάλο ποσοστό είχε και πολιτική συνείδηση. Άλλους τσιγκάνους είχε στην αντίσταση συναντήσατε. Ήταν μια εξαίρεση η περίπτωση του Μήτρου που δεν μπορείς να πεις ότι ήταν... να μιλήσεις για συμμετοχή των τσιγκάνων στην αντίσταση. Πολλούς τσιγκάνους που είχαν πάρει μέρος στην αντίσταση ήταν από τη Λαμία. Είχε πολλούς τσιγκάνους. Εκεί πιάσανε ένα τσιγκάνο και τον χτυπάγανε στη Λαμία. Τον χτυπάγανε και αυτός του λέγε οργανέτο, ότι παίζει όργανο. Οι Γερμανοί λένε το γεράτα, αλλά αυτός είναι στην οργάνωση. Το παίρνει χαμπάρι ύστερα αυτός και λέει όχι οργανέτο, λέει, κλαρινέτο παίζω εγώ, κλαρινέτο. Θυμόσαστε κάποια από τα τραγούδια που σας τραγούδησε ο Μήτρου. Ναι. Δηλαδή περνούσε αυτό, αυτή η ιδιαίτερη πολιτισμική ιδέα που κουβαλούσε ο άνθρωπος. Τραγουδούσε τη βάρκα γυαλό. Αυτό ήταν το τραγούδι του όταν ξεκινάγαμε για μάχη και όταν γυρίζαμε από μάχη. Πάντοτε τραγουδούσε, ήταν εύθυμο παιδί. Εύθυμο παιδί, χόρευε. Που είδατε να ξεφυλίζει ο κύριος Κώστας Αμποτζής είναι το βιβλίο που έγραψε ο ίδιος για τους λησμονημένους αγωνιστές της Εύβοιας. Και θα ήθελα να χαιρετήσω, να του στείλω χαιρετίσματα, καθώς και στην σύζυγό τη σύζυγό του, κυρία Κατίνα, που επίσης ήταν αγωνίστρια μεγάλη, την κυρία Κατίνα Βασιλιά, δες όνομα. Και γνωρίστηκαν και στις φυλακές, λίγο σαν τα πέτρινα χρόνια. Πέτρινα χρόνια. Γιάννη, ταιριάζει σε ένα τσιγκάνο να είναι αγωνιστής, να είναι αντιστασιακός, να είναι πολεμιστής του αλβανικού έπους? Όπως ταιριάζει σε έναν τσιγκάνο να είναι κοινωνιολόγος, όπως εσύ και επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων? Δεν νομίζω, δεν ξέρω γιατί να μην ταιριάζει. Συνήθως η εικόνα που έχουμε για τους τσιγκάνους είναι ότι δεν έχουν πατρίδα, ένα άλλο στερεότυπο ότι έχουν το δικό τους χώρο κοινωνικό, ότι είναι έξω από την κοινωνία και βέβαια ισχύει αυτό όταν περιθωριοποιούνται. Αλλά επίσης υπάρχει έντονη η εικόνα στον κόσμο ότι ο κόσμος έτρεχε, ο κόσμος λειτουργούσε και αυτό σαν να μην το ένιωσαν οι τσιγκάνοι, σαν να ήταν κάπου απ' έξω. Βεβαίως και ταιριάζει. Και αυτοί είχαν συναισθήματα, και αυτοί είχαν θυμό, και αυτοί είχαν ιδέες, και αυτοί είχαν προσδοκίες. Γι' αυτό και συμμετείχανε σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που έχουν χαρακτηρίσει το νεότερο ελληνικό μας βίο. Όλο το Βυζάντιο ήταν εκεί. Μπορώ να σου ξεμολογηθώ κάτι. Τη σημερινή εκπομπή, το θέμα μας μου το ενέπνευσε, το συζητούσα με τον Βασίλη. Ένα άρθρο σου σε ένα παλιό τεύχος των ιστορικών της ελευθεροτυπίας για τη συμμετοχή του Τσιγκάνων στον πόλεμο και τη γενοκτονία των Τσιγκάνων. Και δεν πίστευα ότι γράφτηκε από ένα Τσιγκάνο όπως ένα αυτό το κείμενο. Εδώ είναι το χαρούμενο γεγονός που πρέπει να το πω. Δεν γράφτηκε μόνο από έναν τσιγκάνο. Γράφτηκε από έναν τσιγκάνο και μία τσιγκάνα, την κυρία Μαρία Δημητρίου, και από μία μη τσιγκάνα, τη φιλόλογο Εύα Πολίτου. Να λοιπόν, όταν συνδυάζονται μαζί, έχουμε συνδυαστική δουλειά, μπορούμε να βγάλουμε κάποια πράγματα και από μελέτη και από συνέστημα, αλλά και από έρευνα. Οι τσιγκάνοι λοιπόν ήσαν παρόντες σε όλη τη διάρκεια της νεότερης νεοελληνικής μας ιστορίας και στην Επανάσταση. Να μην αναφέρω πηγές. Διότι τους συνεπήρε το μήνυμα αυτό. Αλλά και στην εθνική αντίσταση. Δημήτρη... Δεν τα ξέρουμε. Και δεν τα ξέρουμε διότι... Θα το πούμε ίσως σε λίγο. Στον κύκλο. Γιατί θα ρωτήσω τον Δημήτρη που είναι και αυτός δάσκαλος, ως ένα σημείο εκπαιδευτικός. Μη τσιγκάνος, αλλά συγγράφει για τους τσιγκάνους. Αυτοί οι άνθρωποι υπερασπίζονταν την έννοια της ελευθερίας ή τη γη, την πατρίδα. Πώς το προσέλαβες εσύ? Αυτοί οι άνθρωποι, όπως όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που ζούσαν εδώ στην Ελλάδα, είχαν τα κίνητρά τους. Όταν ήταν Έλληνες πολίτες, γιατί υπήρχαν πολλοί τσιγκάνοι που ήταν Έλληνες πολίτες, αυτό δεν είναι και πολύ γνωστό. Υπήρχαν πολλοί τσιγκάνοι Έλληνες πολίτες ήδη από το 1913 και ακόμα παλιότερα στην Θεσσαλία.
από όσο ξέρω, από όσο έχω βρει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πολέμησαν, εντάχθηκαν στον ελληνικό στρατό, πολέμησαν και στους Βαλκανικούς πολέμους και αργότερα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη Μικρασιατική καταστροφή και πάμε και στο θέμα του σημερινού. Ωραία, όλα αυτά εμείς γιατί δεν τα γνωρίζουμε ή τέλος πάντων μήπως δεν τα διαβάσαμε εμείς γιατί είμαστε αμελείς, κακοί μαθητές, μήπως δάσκαλοι δεν ασχολήθηκαν η ιστορική, η επίσημη ιστορία ή μήπως έχουμε στερεότυπα για το ποιο πρέπει να είναι ο Έλληνας ήρωας. Έχουμε συγκεκριμένη μορφή του ήρωα στο μυαλό μας. Ναι. Καταρχήν, το πώς γράφεται η ιστορία και μάλιστα η ιστορία που διδάσκεται στο σχολείο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Συνήθως, για πολλά χρόνια, η ιστορία αυτή που διδασκόμασταν στα σχολεία γραφόταν με ένα εθνοκεντρικό τρόπο, όπου παρουσίαζαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο το ποιος θεωρείται ήρωας κλπ. Ή το ποιος πήρε μέρος σε κάποιο γεγονός και συνήθως αποσιωπόταν η συμμετοχή των απλών ανθρώπων. Ως συνήθως. Λέγαμε ο ήρωας, ο αρχηγός και ξεχνούσαμε αυτοί που ήταν από πίσω. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, πολύ βασικό, ότι η ιστορία, ακόμα μέχρι και σήμερα, αυτή που διδάσκεται στο σχολείο, χαρακτηρίζεται από ένα εθνοκεντρικό τρόπο, με τον οποίο στα πλαίσια μιας λογικής ότι για πολλά χρόνια θεωρούνταν από το ελληνικό κράτος ότι η ομοιομορφία ως βασική επιδίωξη μέσω του σχολείου. Και η ιστορία έπαιξε αυτό το ρόλο. Άνθρωποι, ας πούμε, όπως οι Τσιγκάνοι ή άλλες ομάδες πολιτισμικές. Οι Εβραίοι, για παράδειγμα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και οι Εβραίοι. Είναι πρόσφατο το γεγονός και μπορούμε να αναφερθούμε και σε αυτό. Επειδή έχουμε και τη γενοκτονία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί, θα δούμε ότι δεν φαίνεται να συμμετέχουν ακόμα. Η περίπτωση του Φριζή, του γνωστού συνταγματάρχη Εβραίου, ο οποίος ήταν ο πρώτος συνταγματάρχης που σκοτώθηκε, αλλά εμείς με το τραγούδι μάθαμε να λέμε του Δαβάκη τάξη παλικάρια. Η ιστορία του περιβόη του Βασίλη Μήτρου μου την έκανε σε σύγνωση όταν συζητούσαμε και ζητούσα και την βοήθειά σου και με παρέπεψε σε έναν άνθρωπο που λες ότι γνωρίζει καλά την ιστορία, γιατί με μία επιστολή του επίσης στα ιστορικά της ελευθεροτυπίας, δέστε τι σημαντική δουλειά γίνεται. Φώτισε μια προσωπικότητα, μάλλον άγνωστη. Την προσωπικότητα του Μήτρου, πάλι ένας μη Τσιγκάνος, είναι ο κύριος Μεσεδάκος, ο οποίος είναι ο γιος του περιβόητου Μεσεδάκου, του περιβόητου Καπετάν Φουρτούνα, του αρχηγού του Ελλάν. Το συναντήσαμε στο μνημείο της Λαμπούσας. Γνώρισα τον Βασιλάκη τον Μήτρου, γιατί εγώ ήμουν σε ηλικία 8 χρονών. Αυτός ήταν καμιά δεκαριά χρόνια μεγαλύτερος, 18 χρονών. Σκοτώθηκε μετά από κάνα δύο χρόνια, έτσι. Γιατί η οικογένειά μου ήταν από τις πρώτες, ο πατέρας μου και η οικογένειά μου γενικά ήταν από τις πρώτες οι οποίοι βγήκαν στο Αντάρτικο της Εύβοιας. Ένας πιτσιρικάς ακολουθούσε από πίσω κατά πόδα στους αντάρτες. Πολύ μικρός. Οι αντάρτες και ήθελαν να καταταγεί. Οι αντάρτες, επειδή ήταν πολύ μικρής ηλικίας, θυμάμαι, έλεγε ο πατέρας μου, του είχα ρίξει, λέει, τι ξύλο του είχα ρίξει, γιατί τον θεωρούσα πιτσιρικό και ανήλικο. Ένα χιλιόμετρο λίγο παραπέσω, ο Βασιλάκης ο Μήτρο από πίσω. Λοιπόν, τελικά είδανε και από είδανε, τον πήραν μαζί τους. Κατατάχθηκε στο Αντάρτικο, ήταν ένα παιδί παράτολμο, ένα παιδί πανέξυπνο, ένα ταλέντο στις μεταμφιέσεις, ταλέντο στην κυριολεξία, ταλέντο στις μεταμφιέσεις. Δεν μπορούσες να καταλάβεις αν αυτός ο γέρος που ερχόταν ήταν ο Βασίλης ο Μήτρου ή κάποιος γέρος. Μαζί με έναν φίλο του μεταμφιεστήκαν ότι είναι παιδάκια και τσιγκάνοι και παίζουν και ζητιανεύουν κτλ. Και πήγανε και βάλανε σε ώρα που οι Γερμανοί δεν προσέχανε, βάλανε μαγνητικές νάρκες στα ύφαλα του πλοίου. Με αποτέλεσμα μετά από μία-δύο ώρες το πλοίο να ανατιναχθεί ολόκληρο. Ο Καραμιχάλης, ο διοικητής μας, του είχε δώσει αρκετό ξύλο γιατί στις μάχες πολέμαγε όρθιος. Τον έπιανε ενθουσιασμός και σκόρδαν όρθιος στις μάχες. Σε ένα από τα ρημουλκά που φτιάξατε εσείς, δώσετε το όνομα. Βασίλης Μήτρου. Για να διατηρήσω το όνομά του και σε ένδειξη τιμής για έναν άνθρωπο που έπεσε για την ελευθερία της Ελλάδας. Με δική σας πρωτοβουλία στήθηκε και αυτός ο Ανδριάντασε. Εντάξει, ο γλύπτης είναι εδώ. Βρήκα μακρινούς συγγενείς, βρήκα κάτι φωτογραφίες παλιές, επισκέφθηκα επαναλημμένος τον Μπετόβεν και άλλους συναγωνιστές. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η αγάπη που του είχε απλώς ο κόσμος. Πήγα σε ένα, μετά από μια
πορεία μαζεύοντας πληροφορίες, πήγα σε ένα μαγαζί και έτρωγα. Και μου λέει, γιατί το είχε μια γιαγιά. Μου λέει, τη λέω, τι χρωστάω. Μου λέει, θα μου πεις τι κάνεις εδώ στη γειτονιά και γυρίζεις. Λέω, ψάχνω φωτογραφίες και υλικό για το Μήτρο. Οπότε σκουπίστηκε, έτσι ξέρετε πώς κάνουν οι γιαγιές που θα συγκινούνται. Έφτιαξε καφέ και μου λέει, δεν θα πληρώσεις τίποτα άμα είναι για το Βασιλάκι. Θα κερνάω εγώ, ας πούμε, συνεγωνίστριά του. Τώρα, επειδή ήρθαμε ειδικά εδώ, στο μνημείο της Λαμπούσας, όπου έγινε η περιβόητη μάχη της Λαμπούσας, με μοναδικό πεσόντα τον Μήτρου, να κάνουμε ένα προσκλητήριο. Και 80, και 80 Γερμανούς νεκρούς. Ο Βασίλης ο Μήτρου από το Αυλωνάρι Ευβίας. Αυλωνάρι Ευβίας. Ο φίλος μου. Ο Βασίλης ο Μήτρου από το Αυλωνάρι Ευβίας, ο φίλος μου. Χαιρετίσματα και στον γιο του καπετάν Φουρτούνα, τον κύριο Μεσεδάκο, που ταξίδισε και αυτός από την Αθήνα στην Εύβοια για να ξανασυναντήσει έστω και νοερά τον Βασίλη Μήτρου, το φίλο του, από το Αυλωνάρι Ευβίας. Είδα ότι συγκινήθηκε εν ολό που συγκινηθήκαμε όλοι μας από το βίντεο. Εκεί στο Δενδροπόταμο, που είσαι πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Τσιγκάνων και λέτε πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, θα έλεγα και παραμύθια. Φτιάχνετε ιστορίες με αυτούς τους ήρωες για να πείτε στα παιδιά σας. Τις γνωρίζετε τις ιστορίες, σας τις είπε κανείς? Καταρχήν έχω συγκινηθεί με αυτά που άκουσα και είδα. Εγώ αυτά σήμερα τα μάθα, όλη αυτή την ιστορία. Ειλικρινές θα θέλω να ευχαριστήσουμε τον κύριο Άγγελο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που τρέχει για τους Τσιγκάνους και βγάζει πράγματα που εμείς ούτε στον ύπνο μας δεν τα είδαμε. Εγώ είχα ορισμένες μαρτυρίες από τον παππού. Πολέμησα στο πόλεμο του 1941 και θυμάμαι και φώναζε και του έλεγα, παππού, γιατί φωνάζεις? Και έλεγε, είχε πέσει ένας όλμος δίπλα μου στο πόλεμο και είχε χάσει την ακουή του. Αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν έχουν δικαιωθεί, νομίζω. Έστω να γραφτεί μια ιστορία στο όνομά τους, να γνωρίζουμε κι εμείς σαν Ρωμά που είμαστε ότι προσφέραμε κι εμείς στο πόλεμο. Κατερίνα, φίλοι μας. Τι φταίει όμως και δεν τις ξέρετε ούτε εσείς οι ίδιοι αυτές τις ιστορίες? Αυτό που φταίει, πιστεύω, ότι δεν έχει γραφτεί η ιστορία. Υπήρχαν οι ήρωες και οι αρχηγοί. Οι απλοί μαχητές δεν έχουν γραφτεί, δεν έχουν από ιστορίες, δεν έχουν πει για τους Τσιγκάνους. Και για την γενοκτονία των Τσιγκάνων και τις μάχες. Ο κοινός στόχος των Τσιγκάνων ήταν η ειρήνη και η ελευθερία. Μήπως φταίνε και οι ίδιοι Τσιγκάνοι? Μήπως φταίνε οι ίδιοι Τσιγκάνοι? Για να μην λέμε έτσι. Μήπως φταίνε οι ίδιοι Τσιγκάνοι? Είσαι ένας άνθρωπος. Δεν νομίζω να φταίνει. Ταγός του πολιτισμού, θα μπορούσα να πω. Τις... Δεν νομίζω να φταίνε οι ίδιοι οι Τσιγκάνοι. Διότι, όπως το είπε και ο Άγγελος, εδώ υπήρχε μια σκέψη για το πώς γράφεται ελληνική ιστορία. Από το κέντρο, αν υποτεθεί ότι οι Τσιγκάνοι είναι μέσα στην ελληνική επικράτεια και είναι και στον ελληνικό πολιτισμό, κανείς δεν κοίταξε όταν έγραφε την ελληνική ιστορία από την πλευρά αυτή, από την πλευρά των άκρων, δηλαδή και ποια είναι η εκδοχή των Τσιγκάνων. Πώς συνέβαλαν οι Τσιγκάνοι στην ανόρθωση της ελληνικής κοινωνίας και στα γεγονότα αυτά. Όχι, λέω, γιατί δεν γράφουν οι ίδιοι οι Τσιγκάνοι. Συνονόμαστε σωστά η Δώρα Ταγό. Προσέχτε. Εσύ ο ίδιος βγαίνεις, ενημερώνεις. Επιτρέψατε μου να πω και ακόμα κάτι το που είναι σημαντικό. Οι Τσιγκάνοι. Μίλησε ο αγαπητός Άγγελος και ο Δημήτρης ενδεχομένως για τους Έλληνες Εβραίους. Οι Έλληνες Εβραίοι είχαν το δυναμικό, είχαν ανθρώπους διανοούμενους, είχαν εφημερίδες. Εμείς οι Τσιγκάνοι, αφήστε τη σημερινή εποχή που υπάρχουν άνθρωποι μορφωμένοι σαν τον Ομιλούντα κτλ. Την εποχή εκείνη ήταν άνθρωποι μεροκαματιάριδες, άνθρωποι του μόχθου. Με τι μέσα. Όλοι έτσι ήτανε, θα σου πούνε. Δεν ήταν όλοι έτσι. Δεν ήταν όλοι έτσι, με συγχωρείτε. Ναι. Άλλοι ήταν διαβασμένοι, άλλοι είχαν δυνατότητες. Και εξάλλου, όταν έχεις αυτό το στερεότυπο του γύφτου, του τσιγκάνου που σε καταδυναστεύει, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι εμείς έχουμε αυτοσυνειδησία ότι είμαστε Έλληνες, πώς να κάτσεις να μιλήσεις για αυτά τα γεγονότα? Και φοβούμενος ότι μπορεί άλλος να σε κορυδέψει. Να προσθέσω κι εγώ κάτι. Εγώ νομίζω όμως ήταν άνθρωποι στο περιθώριο. Γιατί σήμερα έρχονται άνθρωποι κοντά μας και ενδιαφέρονται για τη φυλή μας, για την ιστορία μας. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ήταν άνθρωποι αγράμματοι, οι περισσότεροι, όχι οι περισσότεροι, όλοι γενικώς. Αλλά πριν όμως ήταν και άνθρωποι του περιθωρίου, νομίζω εγώ. Εννοείται δηλαδή ότι, αν κατάλαβα καλά, από μόνοι τους έτσι μπαίναν στο Δημήτρη, περιθώριο. Δημήτρη, ήρθε κανείς να σου πει τις ιστορίες ή τις έψαξες εσύ? Συγγνώμη λίγο, αν μου επιτρέπετε. Να ρωτήσω και τον Δημήτρη που ψάχνει, στο Φλάμπουρο Σερό. Να διαγράψουμε πάντως αυτό, μου επιτρέπει η γράψη σας. Ότι από μόνοι τους το περιθώριο. Το ρώτησα.
Απάντησα, νομίζω. Ποτέ. Δημήτρη, ήρθαν, έψαξες εσύ ή ήρθε κάποιος να σε βρει. Ας πούμε, ασχολήθηκες ειδικά με το φλάμπουρο. Τώρα θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που έλεγε ο Γιάννης πρώτα και μετά να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σου, ότι όντως οι άνθρωποι αυτοί είχαν μια μακρά ιστορική πορεία εδώ. Πριν όμως το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ζούσαν στο περιθώριο, όχι από επιλογή τους. Και όσοι από αυτούς ατομικά κατάφερναν και ξέφευγαν, ενσωματώνονταν, αν όχι αφομοιώνονταν, δηλαδή άλλαζαν ταυτότητα. Υπάρχουν, αν ψάξουμε σε χωριά που οι κοινωνίες είναι κλειστές, υπάρχουν τσιγκάνοι, αλλά δεν θέλουν να το ομολογήσουν, ας το πούμε, ή δεν θέλουν να δηλώσουν ταυτότητά τους. Μέσα αυτό και την ιστορία τους, δηλαδή. Ναι. Ωραία. Οπότε, λοιπόν, ωραία, όχι. Για να βρεις αυτές τις ιστορίες και να τις αναδείξεις, χρειάζεται να γίνει μια ανατροπή. Μετά θα ανατροπή μας πεις έγινε... για την ιστορία που ενδεχομένως προσπαθείς να συλλέξεις εσύ και θέλεις να τις φωτίσεις. Εμείς ψάξαμε... Να ρωτήσω κάτι ήθελα. Να στρέψω το ερώτημα ευγενώς προς εσάς. Ναι. Γιατί τόσο καιρό κανείς μέχρι τώρα δεν ασχολήθηκε με ανάλογα ζητήματα. Εγώ είμαι... Όχι στην εκπομπή που σας προσκάλεσε. Όχι στην εκπομπή τόσα χρόνια βίου της ελληνικής τηλεόρασης. Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα προς άλλους. Εγώ θα σου λέω ότι είμαι και μικρή στην ηλικία και γι' αυτό δεν πρόλαβα ακόμη. Αν μου επιτρέπετε, για να είμαι και στο κλίμα αυτής της κουβέντας που κάνουμε αυτή τη στιγμή, πήγαμε στο μνημείο της Χαμοστέρνας, εκεί στα όρια του Δήμου Ταύρου, για να βρούμε το μνημείο των εκτελεστών των Τσιγκάνων. Είναι 11 Τσιγκάνοι. Πήρα κάποιους ανθρώπους από την Αγία Βαρβάρα, έξυπνοι άνθρωποι, Τσιγκάνοι, προσπάθησαν να με βοηθήσουν. Ψάχναμε πολλή ώρα για το μνημείο, δεν το βρίσκαμε. Χρειάστηκε να έρθει ο Δήμαρχος για να μας δώσει ένα ραντεβού, για να μας πάει ακριβώς στο μνημείο και να μας εξηγήσει την ιστορία του. Εσάν τι σε συνδέει με αυτό εδώ το μνημείο? Εμένα με συνδέει από ό,τι ξέρω από τη μητέρα μου, που μου είπε την ιστορία. Κατά τα άλλα δεν ήξερα τίποτα. Μου είπε ότι σε μία βραδιά είχε, από ό,τι θυμάμαι, ότι έχει χάσει δύο αδέλφια. Ποιος? Το Βασίλη και τον Βαγγέλη, το οποίο έχω και το όνομα του Βαγγέλη εγώ. Ναι. Και... Βαγγέλης Γεωργίου και Βασίλους Γεωργίου, έτσι. Ναι, εγώ έχω του Βαγγέλη το όνομα και... Θυμάμαι ότι μου είπε ότι σε μία νύχτα, ας πούμε, έχασε δύο αδέλφια και αν θυμάμαι καλά, σίγουρα ο Βασίλης ήταν στην αντίσταση. Για τον άλλον δεν γνωρίζω. Ο ματωμένος Αύγουστος του 1944 δεν ήταν άγνωστος για την περιοχή του Δήμου Ταύρου. Ότι ακριβώς οι Δημότες Ταύρους, ο Δήμος Ταύρος και γενικότερα ο Ταύρος, που είχε το τρίτο τάγμα του Δευτέρου Συντάγματος του Ελλάς, μέσα από αυτό το χώρο υπήρχαν πολλοί τσιγκάνοι, μπορεί να μην το ξέρει ο Βαγγέλης, υπήρχαν πάρα πολλοί τσιγκάνοι οι οποίοι συμμετείχαν σαν μεταφορείς όπλων, αν θέλεις, εκτός από τις μεταφορές των όπλων ήταν και άνθρωποι που κάνανε τις μεταφορές των σκέψεων, των αποφάσεων με πολύ δυσκολία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δώσανε το παρόν μέσα από το ΕΑΜ συγκεκριμένα περισσότερο και λιγότερο από το ΕΛΑΣ. Ήταν η βραδιά στις 4 Αυγούστου που έγινε μια έτσι εφόρμηση. Ο σκοπός τους ήταν να χτυπήσουν το εαμίτικο κίνημα εδώ στην Γερμανία. Ξέρανε ότι οι άνθρωποι αυτοί που κινούσαν και κινούσαν τα νήματα ήταν τσιγκάνοι, μπήκαν στον τσιγκάνικο πληθυσμό, μαζέψανε πάνω από 500 άτομα και τους μαζέψανε εδώ στην Κορυζή που ήταν το παράτημα της Ιβιτανιδίου σχολής. Ξεχωρίσανε 200 περίπου. Από τους 200 ο κουκουλοφόρος αυτός διάλεξε 13 άτομα. Από τους 13 εκτελεστήκανε μόνο οι 11. Αυτοί οι 11, μέσα στους 11 αυτούς είναι οι τσιγκάνοι. Εκτελεστήκανε πρωί. Εκτελεστήκανε ακριβώς προξημερώματα στη μουριά της Ρουμπίνης, όπως λεγόταν, διότι ήταν το ρέμα και ήταν μια πολύ ψηλή μουριά και τους εκτελέσανε και τους 11 εδώ. Μαγέρι που κρατούσε για μένα, για μένα. Ο Σαράβολου και ο Γεροντάκης. Οι άλλοι όλοι είναι τσιγκάνοι. Πέρα, ας πούμε, από λόγια και από περιπτώσεις. Ποτέ δεν βρήκαμε, όπως
είδαμε κάποιο σύγγραμμα, κάποιο βιβλίο του, ώστε να μας εξηγεί την ιστορία αυτή. Και όντως χαίρομαι και εγώ για τον Δήμαρχο εδώ. Γιατί χάνονται οι μαρτυρίες από τους Τσιγκάνους? Μήπως επειδή πολύ οι ανάγκες, η καθημερινότητα, ο αγώνας δεν σε αφήνει περιθώριο, μερικές φορές και η έλλειψη γνώσης? Ίσως. Είναι και εγώ πιστεύω πιο πολύ ότι είναι η έλλειψη γνώσης από πιο πολλούς και κατά καιρούς δεν υπήρχε η ανάλογη, ας πούμε, το ανάλογο ενδιαφέρον από τις διάφορες κυβερνήσεις για τα συγκεκριμένα θέματα. Δεν υπήρχε ποτέ μια συλλογική, μια συστηματική και συλλογική προσπάθεια για αυτό το πράγμα. Από μια μεριά αυτή είναι και οι ίδιοι οι Τσιγκάνοι που δεν γνωρίζουν καλά την ιστορία, αλλά το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην πολιτεία. Θα πρέπει να γνωρίσει ο κόσμος, θα πρέπει να γνωρίσουν και εμείς οι Τσιγκάνοι φίλοι μας, ότι και ο Τσιγκάνος πρόσφερε στον απελευθερωτικό αγώνα κατά τους Νάσους, τους Γερμανούς. Υπάρχουν όμως και αναφορές ότι και ο Τσιγκάνος, ο Έλληνας Τσιγκάνος, βοήθησε και στην Επανάσταση του 21. Βεβαίως. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, στην Επανάσταση του 21 με τον Κολοκοτρώνη. Βεβαίως. Στην Πελοπόννησο. Υπάρχουν αναφορές. Δεν ήρθαμε έξω πραγματικά. Το λέω αυτό από μια μεριά. Είμαι περήφανος για αυτά που έμαθα σήμερα. Τα είδα εδώ μπροστά μου. Αλλά ξέρετε κάτι. Ότι όλοι είμαστε ίσοι και όλοι έχουμε προσφέρει για αυτό το κομμάτι, για αυτή την πατρίδα που λέγεται Ελλάδα. Όλοι την πονάμε. Κάτι αναρωτήθηκε, Σιλία, την ώρα που έβλεπες το βίντεο, πολύ αυθόρμητα. Ναι, ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Πώς γίνεται, εμείς που είμαστε Τσιγκάνοι, να μην γνωρίζουμε αυτές τις ιστορίες σχετικά με τους ήρωες του πολέμου και να τον ξέρουν κάποιοι άλλοι μη Τσιγκάνοι? Μήπως θέμε και εμείς ή μήπως θέμε και κάποιοι άλλοι? Δάσκαλε. Δευτερόλεπτα. Εγώ εκτιμώ ότι πρόκειται για ένα γεγονός διαχρονικού στερεότυπου, διακρίσεων και γιατί όχι ρατσισμού και αποκλεισμού από όλη τη γνώση, τη συγκεκριμένη γνώση και μόνο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου σε όλα αυτά. Στο δεύτερο μέρος, μη φύγετε, θα μας μιλήσει για τις δικές του οικογενειακές πολεμικές ιστορίες. Ένας άνθρωπος που τραγούδησε στην ειρήνη, κυρίως. Γνωστός, η πιο γνωστή φωνή. Ο γνωστότερος Τσιγκάνος. Η γνωστότερη φωνή των Τσιγκάνων, Κώστας Χατζής, στο δεύτερο μέρος. Μητρόπολη του κόσμου, δεύτερο μέρος, γιορτή επαιτειακή εορταστική, στο πνεύμα των ημερών. Και με έναν τρόπο λίγο έξω από το πνεύμα των ημερών. Τσιγκάνοι στην αντίσταση, τσιγκάνοι στον αγώνα, αφανείς ήρωες, αδικημένοι ήρωες. Στην Αλβανία, στο βουνό, εκεί όπου νομίζαμε ότι πολέμησαν μόνο. Κρατήσαμε Έλληνες. Το προηγούμενο μέρος της αφηγής προσωπικές του Κώστα Χατζή, του τραγουδοποιού, για τους συγγενείς του, παππούδες, θείοι που πολέμησαν στο μέτωπο. Αλλά μας δίνει και το δικό του στίγμα, έτσι φιλοσοφικό, σε σχέση με τη στη πόλεμος και ειρήνη. Ο παππούς μου, πριν το 40, το πολέμησε το 12, στο Βουλγαρικό πόλεμο τότε, και την οικογένεια που έκανε και αρκετά παιδιά, τα αγόρια πολέμησαν στην Αλβανία, ένας από αυτούς πολέμησε στην Κρήτη, έχασε τη ζωή του, έναν άλλον τον εκτέλεσαν. Αυτός είναι που εκτελέσανε στην Βρασταμίτα, στη Λιβαδιά. Μαζί με αυτόν όμως και έναν άλλον μου θείο που λεγόταν Νικήτας, Κώστας Κουτσόπουλος λεγότανε, ο Θανάσης ο Καραγιάννης. Έχασε τη ζωή του, εκείνος όμως τραυματίστηκε και δεν μίλησε. Ο θείος ο Κώστας. Ο Κώστας ο Κουτσόπουλος. Και γλίτωσε, δηλαδή μπόρεσε μετά τη νύχτα που πήγε κάποιος από τους Γερμανούς, μίλαγε την ελληνική γλώσσα και έλεγε ότι παιδιά, μήπως είναι κάποιος ζωντανός για να τον γλιτώσουμε, είμαστε αντάρτες, ξέρω. Εκείνος το κατάλαβε, τέλος πάντων γλίτωσε. Εδώ είναι ο Μίτσος ο Καραγιάννης που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη. Και ο παππούς μου εδώ, όπως είπα, που πολέμησε το 12 και σε άλλους, ας πούμε, πολέμους πιο μετά. Αυτός είναι ο πατέρας μου, που τον έχει γαμπρό, δηλαδή, τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου πολέμησε στην Αλβανία και παρόλο που είχε εκεί τραυματίστηκε ή έκανε κρυοπαγήματα, όχι να τραυματιστεί, έπαθε κρυοπαγήματα και θα μπορούσε να πάρει σύνταξη, ξέρω. Και δεν τη δέχτηκε. Σου λέει, εγώ πήγα για την πατρίδα.
αυτός είναι αδερφός του, του πατέρα μου, που τον εκτελέσανε εδώ στην Αθήνα. Αυτός σήμερα ζει. Λέγεται Ευάγγελος Καραγιάννης, είναι στη Λιβαδιά και πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Και αυτός πολέμησε στην Αλβανία. Είναι πάρα πολλά τα άτομα από τη φυλή μου που υπερασπίστησαν την χώρα αυτή που ζούσαν. Τις ιστορίες ο παππούς σας τις έλεγε με τη μουσική όπως και οι θείοι σας. Εγώ με τον παππού μου δούλεψα σε γάμους, σε πανηγύρια, γιατί υπηρετούσαν τη δημοτική μουσική. Με τον πατέρα μου, με πολλούς από τους, από τη φυλή. Και γνώριζα και άκουγα πάρα πολλά πράγματα. Αυτοί που πολέμησαν και δεν υπάρχουν πουθενά. Σύμφωνα με τη γραφή, η γραφή δεν λέει ότι υπάρχει κόλαση ή παράδεισος. Όχι. Εκείνο που είναι ένα πολύ σπουδαίο μήνυμα της γραφής είναι ότι, άλλωστε το είπε ο Χριστός, ότι μη θαυμάζετε αυτά που κάνω. Εκείνο που θα είναι καταπληκτικό θα είναι η Ανάσταση. Πιστεύω στην Ανάσταση. Γιατί εδώ θα είναι ο παράδεισος. Πιστεύω σε μια επέμβαση, μπορεί να σας φαίνεται αστείο, αλλά πιστεύω σε αυτή την επέμβαση που όλοι παρακαλούμε και λέμε, το Πατέρι μόνο, δεν λέμε, ερθέλτου η Βασιλεία ως εν ουρανών και επί της γης. Πιστεύω ότι αυτή η Βασιλεία θα επεκταθεί στο πρόσωπο της γης και θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και δεν θα είναι έτσι όπως είναι τώρα που μπορεί να έχουμε εμπιστοσύνη σε πολιτικά ή οτιδήποτε θρησκευτικά συστήματα τα οποία δεν έχουν φέρει τίποτα άλλο από μίσος, έναν εθνικισμό πολύ έτσι περίεργο, να υπάρχει ρατσισμός. Τι λες, Γιάννη? Θα έλεγα ότι βλέποντας όλες αυτές τις αφηγήσεις... Πάντως αυτή... ο Κώστας Χατζής φρόντισε να μάθει την ιστορία του. Και οι δικοί του φροντίσαν να τη μάθει. Ναι, μαθαίνει κανείς, το ψάχνει. Αλλά θα έλεγα ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται σήμερα από εσάς, με εμάς τους προσκεκλημένους όλους, θα ευοδοθεί, θα έχει έτσι ένα αποτέλεσμα, αν τη δούμε μέσα από δύο έτσι δρόμους. Ο πρώτος δρόμος είναι να καταλάβουμε ότι οι τσιγκάνοι, αυτή η όλη η ιστορία που λέμε για τους τσιγκάνους στην αντίσταση, είναι κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Και δεύτερον, ότι προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε αυτή την εικόνα των τσιγκάνων με τα στερεότυπα τα συνηθισμένα και βλέπουμε ότι την εμπλουτίζουμε. Ότι ο τσιγκάνος είναι και ο μουσικός, είναι και ο έμπορος, αλλά μπορεί να είναι και ο ήρωας και ο αντιστασιακός και σύμβολο όλης της Ελλάδας. Μια ερώτηση που θα μπορούσε να παρεξηγηθεί βέβαια τώρα που γεννήθηκε με αυτά που είπε ο Γιάννης. Είναι υπερασπιστές οι κομμάτι της ελληνικής ιστορίας ως Έλληνες ή μήπως κάτι ως φιλέλληνες? Ως Έλληνες, διότι ανέκαθεν έχουμε τη μακραίωνη πορεία του Βυζαντίου, είναι εκεί, τους διατρέχει τους τσιγκάνους. Έχουμε τη νεότερη, τη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους, διότι όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι εκεί παρόντες, αποκτούν ελληνική ηθαγένεια, πολιτιακότητα, τα πάντα, είναι Έλληνες και έχουν και ελληνική συνείδηση. Οι δικές σου μελέτες, ιστορίες που συγκέντρωσες, τι λένε, Δημήτρη? Ότι εντάξει, εμείς, γιατί πολλοί θα μπορούσαν να πούν, βλέποντας την εκπομπή, βρήκατε 2-3 περιπτώσεις, τις βάλατε. Πουθενά άλλο δεν υπάρχει τίποτα. Και πολλοί, ξέρεις, και στην έρευνα που έκανα, πολλοί τσιγκάνοι λέγανε, εμείς κάποιοι απήχαμε, γιατί είμαστε υπέρ της ειρήνης. Δεν θέλαμε τον πόλεμο, δεν θέλαμε τα μπλεξίματα. Μήπως αυτή η στάση αδικούσε γενικά όλους τους τσιγκάνους? Εξαρτάται από το κίνητρο που έχει η κάθε ομάδα. Η κάθε ρωμική ομάδα θα προτιμούσα εγώ να έλεγα και δεν θα. Για κάποιους ιδιαίτερους λόγους που αφορά την περιοχή που έχω ασχοληθεί, τον Ομό Σερών. Και θα είχα να πω ότι εκεί πέρα υπάρχουν άνθρωποι και μάλιστα χωριά, ένα συγκεκριμένο χωριό, που έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση, στο πλευρό του ΕΑΜ. Το σύνολο των κατοίκων του, εκτός από το ότι... Θες να μας πεις το όνομα του χωριού ή δεν θέλουν? Εντάξει, θα το πω. Είναι το Φλάμπορντ των Σερών. Εκεί κάτι και έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, βγήκαν στο βουνό, πολέμησαν τον κατακτητή και κινδύνεψε το χωριό 3 φορές να καεί. Και αυτό το πλήρωσαν και πιθανόν ορισμένοι από αυτούς να το πληρώνουν μέχρι και σήμερα. Το αξιοσημείωτο τώρα είναι στην περίπτωση αυτή ότι εδώ οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν σε μια αποκομμένη περιοχή. Δεν είχαν
επαφές χωροταξικές, να το πω έτσι, με τους υπόλοιπους Έλληνες, αλλά σε μια δεδομένη στιγμή που βρέθηκε ένα όραμα, που βρέθηκε η προοπτική για ένα καλύτερο κόσμο, ενώθηκαν μαζί με τους υπόλοιπους, με τις υπόλοιπες ομάδες, με τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες των Ελλήνων, γιατί δεν πρέπει να κάνουμε συνεχώς αναφορά σε Ρομ. Υπήρχαν και άλλες ομάδες που ήταν επίσης διακριτές, που ζούσαν επίσης χώρια. Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω την μαθήτρια που είναι δίπλα σου, έτσι. Είναι η μαθήτρια ηλικίου η Ελένη. Στο σχολείο, άκουσες τίποτα από αυτά? Στο σπίτι, άκουσες τίποτα από όλα αυτά? Διάβασες, έψαξες? Ή ίδια να ψάξεις τις ρίζες σου, την ιστορία σου? Όχι, γιατί δεν ήξερα. Σήμερα τώρα ακούω γι' αυτό ότι υπήρχαν τσιγκάνοι αντάρτες. Η μαμά σου είναι δίπλα, δεν τη ρωτάς ιστορίες για τους παππούδες, τι κάνανε από εδώ, από εκεί? Η μάνα μου δεν ήξερε όμως. Λοιπόν, πρέπει να πω και εγώ ότι αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα που δεν έχω να διηγηθώ. Δεν ήξερα να διηγηθώ για την κόρη μου και για τα παιδιά μου φυσικά την ιστορία των Τσιγκάνων, για τους ήρωες. Ένα άλλο κομμάτι που επίσης είναι αντικειμένο, βέβαια δεν αφορά τόσο τον, καθόλου μάλλον τον ελληνικό χώρο, είναι η γενοκτονία των Τσιγκάνων της Ευρώπης από την ναζιστική θηριωδία. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Ναι. Αλλά βέβαια δεν αφορά... Όχι, είναι ένα ευρύτερο στην Ευρώπη αυτό, κυρίως Ελλάδα χώρα. Αλλά το ερώτημα είναι αν υπήρχαν στρατόπεδα συγκέντρωσης εδώ στην Ελλάδα, ώστε να μαζευτούν οι Τσιγκάνοι και να δοθεί μια τελική λύση, όπως έγινε στο εποχή. Έχω μια έκπληξη, μια μαρτυρία. Δείτε. Η νομαδική ζωή των Τσιγκάνων δεν τέριαζε με την ναζιστική ιδεολογία. Περίπου μισό εκατομμύριο Τσιγκάνων από όλη την Ευρώπη εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Buchenwald, Ravensbrück, Auschwitz. Εκεί στήθηκε η πτέρυγα της τσιγκάνικης οικογένειας για να κάνει τα πειράματά του ο διαβόητος Μέγκελε. Από το 1934, γυναίκες και άντρες υποβάλλονταν σε αναγκαστική στήρωση για να μην αποκτήσουν ανεπιθύμητους απογόνους. Μικρά παιδιά έγιναν πειραματόζωα και θυσιάστηκαν στο όνομα της φυλετικής καθαρότητας, από την οποία γλίτωσαν οι τσιγκάνοι της Ελλάδας. Επίσημες καταγραφές για οργανωμένες επιχειρήσεις κατά των Ρομ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες, σαν και αυτή του Κυριάννη από τον Ενδροπόταμο. Κύριε Γιάννη, πες μου λίγο, πώς βρεθήκατε στη Σύνδο? Μας μάσανε για να μας κάνουν εκτόπιση από την Ελλάδα. Εκεί μας πήγαν να μας κάνουν, όπως έκανε ο Κίλερ, τους Ελλήνες. Αυτό θέλανε να μας κάνουν. Και κάποιος βρέθηκε και μας γλίτωσε. Πού ήταν, πού σας πήγαν ακριβώς? Μέσα στη Σύνδο, σε ένα τσαίρι, σε ένα βάτο. Ούτε βρίσκει, ούτε τίποτα. Κάνανε, ανοίξαν πηγάδια μόνοι μας, τα πηγάδια, ανοίξαν ηλικιωμένοι άντρες και βγάζαμε νερό από τα πηγάδια μέσα από τη γη. Άμμο ήταν. Πόσοι άμμο... άνθρωποι ήσασταν εκεί, μόνο τσιγκάνοι? Καμιά 300 οικογένειες. Διάφοροι φίλοι τσιγκάνοι, διάφορες φίλες. Αλλά μόνο τσιγκάνοι. Μόνο τσιγκάνοι. Ποιος σας πήγε εκεί? Μας πήγαν εκεί πέρα, είπαμε, αυτός ο Τσάκαλος. Τσακαλώτος. Τσακαλώτος. Το 44 ήταν περίπου. Ναι. Από πού σας μαζέψανε? Από όλη την περιοχή της Ελλάδος. Από παντού. Μαζέπανε. Τα κάρα με τα λόγατα, τότε είχαμε εμείς αλόγατα. Είχαμε κάρα. Φτιάναμε ζωεμπόριο. Φτιάναμε αναπαραγωγή αλόγων και φοράτων κτλ. Για μπαζέι. Άλλος ήταν γανωτής, άλλος ήταν χαλκουργός. Άλλους ήταν τζαμπάζες, εμπόριο, τέτοια πράγματα. Για πόσο καιρό σας μαζεύανε? Είχαμε ένα 5-6 μήνες ήμασταν εκεί πέρα. Και μετά ήταν, μας βγήκανε αθώους και με καθένας διώξανε, δώσανε ελευθερία να φύγουνε. Άκουσες για κανέναν Τσιγκάνο να έφυγε σε στρατόπεδο όπως οι Εβραίοι? Όχι, δεν έφυγε με τίποτα. Δεν έφυγε. Όχι. Δεν έκανε τέτοια δουλειά. Εκεί σας κακομεταχειρίστηκαν? Όχι καθόλου. Καταλαβαίνατε που πηγαίνατε? Φοβόσασταν? Όχι, δεν φοβόμασταν. Μας είχαν δώσει ελευθερία. Δεν μας είχαν πει ότι θα μας εξοντώσουνε, μας μάζανε μόνοι και μόνο για κάποια... Είχατε ακούσει για τους Εβραίους? Ξέρω, όχι, ξέρω. Δεν φοβόσασταν που είχατε ακούσει για τους Εβραίους? Όχι, δεν φοβόμασταν. Για τους άλλους Τσιγκάνους που τους μαζεύανε στην Ευρώπη είχατε ακούσει? Ακούσαμε, ναι. Τότε? Τότε, ναι, ακούσαν. Λέγανε ότι μαζεύανε και Τσιγκάνους στις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά για εμάς δεν μας κοιτάξανε. Ίσως τελικά. Πήρες απάντηση, ναι, Γιάννη. Ναι, δεν λειτουργήσαν στην Ελλάδα στρατόπεδα, διότι είναι, θέλει μια προεργασία, απογραφή. Ποιοι είναι οι Τσιγκάνοι, ποιοι δεν είναι. Και εδώ βλέπω μια συνάφεια με τον υπόλοιπο ελληνικό πληθυσμό. Καταλάβατε? Δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, υπήρχε συνάφεια ο τσιγκάνικος πληθυσμός, μέσα σε εισαγωγικά,
έμοιαζε, ήταν ελληνικός πληθυσμός. Και αυτό, για να τον καταγράψεις τον άλλον, πρέπει να κατασκευάσεις κάποια χαρακτήρα. Δεν ήταν και το ποιημένο, δηλαδή. Ακριβώς. Ο Δημήτρης όμως ότι ήταν κάπως περίπτωση, στο περιθώριο. Περίπτωση γεωγραφική. Επιτρέψατε μου όμως να προσθέσω. Ένας τσιγκάνος, έτσι, γυρεός και πρόεδρος του Ιστορικού Συλλόγου στην Αγία Βαρβάρο, Γιάννης ο Βρυσάκης, καλή του ώρα, ανέφερε, ήταν παιδάκι, όταν τον πιάσανε αυτοί που συντάχθηκαν με το πλευρό του εχθρού, αυτοί ήταν οι καταδότες. Για κατασκοπία συνήθως, αυτή ήταν η υπόνοια κατασκοπία στους τσιγκάνους, επειδή μετακινούνται, λέει ότι μας συγκέντρωσαν σε ένα στρατόπεδο αλλά, για να μας πάνε στη Γερμανία. Αλλά παρενέβη ο Δαμασκηνός, ο οποίος είπε: όχι, δεν θα φύγουν οι τσιγκάνοι, διότι είναι τα λουλούδια της Ελλάδας. Αυτή είναι η μαρτυρία, έτσι. Ναι, δεν ξέρω. Ο Δημήτρης είπε κάτι, ναι. Ήθελε να συμπληρώσει. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι στην ελληνική κοινωνία του 1940 η θέση των Ρωμ ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι στη Δυτική Ευρώπη. Στη Δυτική Ευρώπη υπήρχε έντονος ρατσισμός. Υπήρξαν διώξεις πολύ πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή το έδαφος ήταν έτοιμο για να πραγματοποιηθεί αυτό που έγινε. Αργότερα όμως, εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι έδειξαν οι έρευνες, οι μόνες μεταφορές που έγιναν ήταν στην περιοχή που είχε η Βουλγαρία υπό την κατοχή της, αλλά στο πλαίσιο της μεταφοράς και των άλλων κατοίκων, όχι ιδιαίτερα των Τσιγκάνων ή των Ρωμ ή, ας πούμε, όπως άλλους λέγονται, κατά περιοχές. Ένας άλλος λόγος, λένε άλλοι τώρα, ότι δεν έγινε αυτό το πράγμα, πιθανόν γιατί δεν συνέφερε οικονομικά και γιατί δεν ενδιαφέρει τους Γερμανούς να μαζέψουν από εδώ τους Ρωμ και να τους πάνε στη Γερμανία. Δεν μπορώ να μην προσπεράσω. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θεωρώ ότι είναι και η απάντηση σε όλο αυτό που λέμε τώρα. Πώς ήταν τι κατάσταση επικρατούσε. Βοήθησε μας λίγο το μικρόφωνο, Άγγελε. Ναι, ευχαριστώ. Ερώτημα το οποίο είναι και απάντηση. Δεν πειράζει. Ερώτηση η οποία είναι και απάντηση ταυτόχρονα. Μήπως σε ένα καθεστώς, όπως ήταν αυτό το ναζιστικό, το να τελείς υπομοιρία, γιατί οι Έλληνες Ρωμ, οι Έλληνες Τσιγκάνοι, στη διάρκεια της κατοχής, τελούσαν όντως υπομοιρία. Μας το είπε και ο Μπαρμπαγιάννης. Τους μετέφεραν στο συγκεκριμένο στρατόπεδο στη Σύνδο, στα Τσαΐρια όπως είπε, και ένας άλλος ικανός αριθμός τσιγκάνων, περίπου 60 οικογενειών, είχαν μεταφερθεί στην περιοχή της Χαριλάου, στο κτίριο το 176, έτσι το λέγανε, ένα πολύ όροφο κτίριο, 151, μπράβο, με συγχωρείτε, ακριβώς, ναι. Όπου και εκεί τελούσαν υπομοιρία. Για φανταστείτε τώρα, άνθρωποι οι οποίοι τελούσαν υπομοιρία, που σημαίνει ότι ήταν συνεχώς υπό παρακολούθηση μόνο και μόνο επειδή ανήκαν σε μια συγκεκριμένη διακριτή ομάδα. Μήπως και αυτό δεν είναι προσβολή ανθρώπινης αξιοπρέπειας με ό,τι σημαίνει. Αλλά εκείνα τα χρόνια πολλά πράγματα ήταν προσβολή. Και πίνη ήταν προσβολή, λέω, και εκτελέσεις όμως, άνευ. Λέω και γι' αυτό. Δεν μπορώ όμως να προσπεράσω μία απορία μου. Είναι λίγο επικίνδυνη. Είπε πριν ο Μπαρμπαγιάννης στην αφήγηση για τον Τζακαλώτο. Υπήρχαν δοσύλλογοι στην ελληνική κοινωνία. Στην τσιγκάνικη κοινωνία, Δημήτρη, υπήρχαν δοσύλλογοι. Έδρασαν αυτοί. Τώρα θα σου απαντήσω εγώ σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν προδότες. Δεν χρειάζεται να. Και την ίδια απάντηση θα έχουν. Ναι. Δεν χρήζει κάποιες απάντησης μια τέτοια ερώτηση. Δηλαδή θα επικαλεστώ τα λόγια του Γιάννη και θα πω ότι η Ρώμη ήταν μέλος και είναι. Ήταν μέλη, ήταν σώμα μαζί με την ελληνική κοινωνία, δεν ήταν κάτι διακριτό. Οπότε όπως από τις άλλες ομάδες των Ελλήνων υπήρχαν και δοσύλλογοι, υπήρχαν και αγωνιστές, υπήρχαν και αντιστασιακοί, το ίδιο και με αυτή την ομάδα. Πάντως, αν για οποιοδήποτε λόγο ιστορικά δεν έγινε, δεν θρηνήσαμε τσιγκάνους. Δεν είχαμε γενοκτονία των τσιγκάνων. Έτσι, σε κρεματόρια δεν μεταφέρθηκαν. Δεν θρηνήσαμε. Από την Ελλάδα, ναι. Από την Ελλάδα, η υπόλοιπη Ευρώπη. Η υπόλοιπη Ευρώπη δεν ξέρω αν φρόντισε η ιστορία της να την κρατήσει τη μνήμη αυτή ζωντανή. Βεβαίως, διότι μετά το 1945, είπαμε, με πρώτο παράδειγμα τους Εβραίους ανά την Ευρώπη, άρχισαν να βγαίνουν, να γνωστοποιούνται όλα αυτά τα γεγονότα και τα τελευταία χρόνια αναδύθηκαν άνθρωποι και μέσα από την τσιγκάνικη κοινότητα, την ευρωπαϊκή, που άρχισαν να μιλούν, ναι, για τα ζητήματα υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν ταινίες για Ούγγρους, σε γενοκτονία τσιγκάνους, για Γάλλους. Υπήρχαν όμως το υπόβαθρο. Θα πρέπει να ξέρετε ότι στο γερμανικό κράτος, μέχρι το 1965 περίπου, όσες προσφυγές τσιγκάνων έγιναν για να τους αποδοθεί η δικαιοσύνη από το ολοκαύτωμα, δεν έγιναν δεκτές. Ωραία. Η πρώτη δε
επίσημη αναγνώριση από το γερμανικό κράτος έγινε από τον Φον Βαϊτσέκερ, νομίζω ποιος ήταν από τους τελευταίους πρόεδρους της Γερμανίας, το 1985 ή 86. Άλλη. Πολύ αργά δηλαδή. Έκτοτε δόθησαν αποζημιώσεις, αντίστοιχα. Ναι, δόθηκαν αποζημιώσεις. Η γιαγιά μου, να την αναφέρω, που ήταν σύζυγος μεταξύ αυτών των θυμάτων στα Πετράλωνα, έπαιρνε σύνταξη από το γερμανικό κράτος. Πάντως αξίζει έτσι να καταληκτικά να πούμε, έστω και υποτύπων έτσι μεγαλύτερης γνωστοποίησης, κάπως έτσι διδακτικά, διδασκαλικά. Έχουμε τσιγκάνους που συμμετέχουν, που υποφέρουν ως άμαχος πληθυσμός. Έχουμε τσιγκάνους δεύτερον που βοηθάνε στην οργάνωση, δηλαδή με υλικό τρόπο, δίνοντας πατάτες από εδώ, από εκεί. Οργανέτο που λέγαμε. Και όχι μόνο οργανέτο, βοηθώντας τους αντάρτες. Ναι. Και έχουμε τρίτον, όπως είπε και ο Δημήτρης και ο Άγγελος, τσιγκάνους που είναι οργανωμένοι σε αντιστασιακά σώματα. Για ανθρώπους που χύσαν το αίμα τους. Έτσι. Στην... Μήπως τελικά... Κλείνοντας, με επιτρέπετε... έχουμε λίγο χρόνο. Ναι. Θέλει κάτι να πει Κατερίνα και να κλείνουμε. Ναι, ειλικρινά, είμαστε στο 2006 και ήταν η πρώτη εκπομπή που έγινε για τους τσιγκάνους. Και ειλικρινά, δηλαδή. Και ειλικρινά, μπράβο σας, συγχαρητήρια, γιατί κάνατε πολύ καλή εσείς δημοσιογραφική έρευνα. Έρευνα για να μάθουμε, γιατί μας συγκινήσατε και αισθανθήκαμε πάρα πολύ άσχημα, γιατί δεν ξέραμε αυτά που μας δείξατε εσείς. Ελένη, εσύ που είσαι και πιο μικρή, τι θα κάνεις από εδώ και στο εξής? Θα πας να ψάξεις τους παππούδες εκεί πέρα, θα κάνεις μια καταγραφή να μας βοηθήσει και εμάς? Φυσικά, στα άλλα παιδιά θα πεις. Γιατί... Εννοείται και στις αδερφές μου. Όπου να γιατί βέβαια η Ηλία και η Ελένη, τελικά, παρά τα βιωτικά προβλήματα που ίσως είναι αυξημένα σε εσάς, η ιστορία δεν είναι είδος πολυτελείας. Είναι ένα ιστορία κομμάτι είναι μας, που βοηθάει και την επιβίωση. Η ιστορία, μας. Για παράδειγμα, είναι μπροστά μας, όπως είναι ο Ιβάν Ασένη από την Βουλγαρία, είναι τσιγκάνος. Που περνούσαμε μπροστά από την Μητρόπολη. Έτσι τον ακούσαμε να παίζει, το ρωτήσαμε. Σήμερα έγινε αυτό, δεν ήταν στημένο καθόλου και μας είπε ότι είναι τσιγκάνος από τη Βουλγαρία. Θρύνει σε θύματα η Βουλγαρία τσιγκάνους στην γενοκτονία, έτσι. Βεβαίως. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε ένα έτσι ήχο κλαρίνου. Είναι αυτοδίδακτος. Φαντάζομαι περισσότεροι τσιγκάνοι μουσικοί είναι αυτοδίδακτοι. Αλλά πολύ ταλαντούχοι. Τι πιο συμβολικό για μια εκπομπή που ονομάζεται Μητρόπολη του Κόσμου. Με βαλκανικούς ήχους. Με βαλκανικούς, τσιγκάνικους ελληνικούς. Από τον Ιβάν Αρσένη από τη Βουλγαρία. Τον τσιγκάνο από τη Βουλγαρία. Thank you.